Κούσογλου, Δημοτικός Σύμβουλος. Ο κύριος Ηλίας Μπουκουβάλας, Δημοτικός Σύμβουλος. Ο κύριος Παναγιώτης Έξαρχος, Κοινοτικός Σύμβουλος Αρονίδας. Η κυρία Ξένια Κόκαλη, Κοινοτικός Σύμβουλος Κοψολέμη, με συγχωρείτε, Παλαιάς Φώκιας. Ο κύριος Νίκος Ζουβανέλης, Κοινοτικός Σύμβουλος Καλυβίων. Ο κύριος Ζαχαρίας Καμπουράκης, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων. Ο κύριος Απόστολος Παπαδάκης. Πρόεδρος Πιθέα. Η κυρία Καταρίνη Μαρακουλάκη, Πρόεδρος Συλλόγου Κρητών Παλαιόχωρας. Ο Αντώνης Μετυλινάκης, Πρόεδρος Κρητικής Εστίας. Κυρία Ζαχαρό Φραντζέσκου, Πρόεδρος Πολιτείας. Παρόν είναι η Ομοσπονδία Αμαριωτών. Την εκδήλωσή μας θα πλαισιώσουν μουσικοχορευτικά στο λαού το και στο τραγούδι ο Γιώργος Καραγιώργης, στη λύρα ο Δημήτρης Πρωτογεράκης, στο λαούτο και στην κιθάρα ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Έχουμε επίσης τη χαρά να έχουμε μαζί μας τα χορευτικά συγκροτήματα του Κώστου Κυριακάκη και του Αντώνη Βασάλου. Θα θέλαμε να σας συστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας. Η Πρόεδρος, κυρία Ελένη Αγκουστάκη Μακροδημήτρη. Ο Αντιπρόεδρος, κύριος Βασίλης Ηλιάκης. Ο Γενικός Γραμματέας, κύριος Σάββας Ακούσογλου. Ο Ταμείας, κύριος Δημήτρης Λιοδακάκης. Τα μέλη, κυρία Ειρήνη Κανακουσάκη, κύριος Παύλος Λυρόπουλος, κύριος Γεώργιος Ουρανός, κύριος Γεώργιος Πετρινόλης, κύριος Λευτέρης Σταματούλης, κύριος Αντώνης Ιφάκης και κύριος Χρήστος Φωτάκης. Ο κύριος Σοφρόνης χαιρετίζει την εκδήλωσή μας, εύχεται καλή επιτυχία, γιατί δεν θα μπορέσει να παρεστεί λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων. Θα θέλαμε να καλέσουμε την Πρόεδρο της Ένωσής μας, κυρία Ελένη Αυγουστάκη Μακροδημήτρη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Θα διατηρήσουμε την εκδήλωσή μας λόγω της απώλειας του επίτιμου Προέδρου μας και Ιδρυτής της Ένωσής μας. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του 20 ολόκληρα χρόνια. Ας είναι ελαφρύ το κόμμα της Κρήτης και πάλι. Αγαπημένοι μου συμπατριώτες και φίλοι της Κρήτης, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστούμε, που μας θυμάτε με την παρουσία σας την 82η επέτειο για τη μάχη της Κρήτης. Μια από τις σημαντικότερες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που έμεινε στην ιστορία. Τόσο για την αντίσταση, όσο για τις απώλειες που υπέστησαν οι ναζιστικές δυνάμεις την προσπάθειά τους να κατακτήσουν την Κρήτη. Το αδούλωτο φρόνημα των Κρητικών, το θάρρος και η πίστη στην ελευθερία συγκίνησαν και συγκινούν ακόμα και σήμερα. Υποκλινόμενοι με σεβασμό στη μνήμη των ηρώων πατριωτών μας που επέδειξαν γενναιότητα και ομοψυχία, υποσχόμαστε ότι θα διατηρήσουμε αναλύωτο το μήνυμα της θυσίας τους. Τιμή και δόξα στους προγόνους μας. Ευχαριστώ πολύ. Τα πάνω. Συνεχίζουμε την εκδήλωσή μας
με ένα βίντεο αφιερωμένο στη μάχη της Κρήτης. Πιτλίου, καθώς και των λιμανιών Σούδας και Ηρακλείου. Στη συνέχεια προέβλεπε την εξουδετερώση των ελληνοβρετανικών δυνάμεων από επίλεκτες μονάδες αλεξιπτωτιστών. Το σύνολο των γερμανικών δυνάμεων που πήραν μέρος στην επίθεση ήταν 22.500 άνδρες, 70 πλοία και 1.370 αεροσκάφη. Οι Βρετανοί ήταν περίπου 30.000. Υπήρχαν επίσης περίπου 11.500 Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες που είχαν μεταφερθεί στην Κρήτη. Η μάχη της Κρήτης άρχισε ουσιαστικά από τις 14 Μαΐου με ανηλαιείς βομβαρδισμούς των αεροδρομίων των πόλεων και των λιμανιών της Μεγαλονήσου σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο. Η γερμανική αεροπορία πέτυχε να απομονώσει το νησί από τη θάλασσα και έτσι δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα στον ανεφοδιασμό των συμμαχικών δυνάμεων. Τα βρετανικά πλοία κατέπλυαν στην Κρήτη μόνο κατά τις μεσονύχτιες ώρες. Η επίθεση από τον αέρα με βομβαρδισμούς και τη ρήψη αλεξιπτωτιστών άρχισε την αυγή της 20ης Μαΐου 1941. Δύο περίπου ώρες από τον ασυνήθιστο σε πάθος, έκταση και διάρκεια βομβαρδισμό αρχίζει η πτώση των αλεξιπτωτιστών, αφού στο μεταξύ έχει αχρηστευτεί ολόκληρη αεροπορική άμυνα των περιοχών Μάλεμε, Χανίων και Σούδας. Πολυάριθμα σμήνη μεταφορικών αεροσκαφών άρχισαν να πραγματοποιούν ρήψεις αλεξιπτωτιστών με κύριο βάρος στην περιοχή Μάλεμε. Οι συμμαχικές δυνάμεις μάχονται ηρωικά παρά τις πολεμικές αδυναμίες τους σε όλη τη ζώνη των Χανίων και καταφέρνουν σημαντικά πλήγματα κατά των Γερμανών. Η αξίωση των Χανιωτών να τους προμηθεύσουν όπλα να πολεμήσουν τον κατακτητή, η Κρήτη είχε αφοπλιστεί από το καθεστώς Μεταξά, δεν εισακούεται, παρά το ότι υπάρχουν πολλά όπλα κλειδωμένα στα παλιά βενετσιάνικα νεόρια του λιμανιού. Αν και η μάχη είχε αρχίσει νωρίς στα Χανιά, τα τμήματα που υπερασπίζονταν το Ρέθυμνο το αγνοούσαν. Την τραγική πραγματικότητα συνειδητοποίησαν το απόγευμα της ίδιας μέρας με την πτώση των πρώτων Γερμανών αλεξιπτωτιστών στην περιοχή τους. Από τα 160 μεταγωγικά αεροπλάνα που παίρνουν μέρος, καταρρύπτονται 7. Ο συνταγματάρχης Στουρμ, διοικητής, συλλαμβάνεται εχμάλωτος. Όσοι από τους αλεξιπτωτιστές σώζονται, βρίσκονται στενά πολιορκημένοι. Στο Ηράκλειο, αφού προηγήθηκε σφοδρός βομβαρδισμός τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο, το λιμάνι και τις νότιες παρυφές της πόλης, ακολούθησε τις απογευματινές ώρες η ρήψη των αλεξιπτωτιστών. Η είδηση για ρήψεις αλεξιπτωτιστών στο Μάλεμε φτάνει στο αρχηγείο του Βρετανού ταξίαρχου Τσάπελ μόλις στις 2.30 μετά μεσημβρία. Σημαίνει αμέσως γενικός συναγερμός και σχηματίζονται ομάδες πολιτών οι οποίοι σπάζουν τις αποθήκες όπλων, εξοπλίζονται κατάλληλα και ρίχνονται στον αγώνα κατά των αλεξιπτωτιστών. Έτσι, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο αντιστάθηκαν και δεν καταλήφθηκαν. Αντίθετα στο Μάλεμε, οι Γερμανοί πέτυχαν να δημιουργήσουν ένα μικρό προγεφύρωμα και το πρωί της 21ης Μαΐου να καταλάβουν το αεροδρόμιο. Ο Πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός, κριτικός ο ίδιος, έχει περιγράψει εκείνη τη γερμανική επίθεση στη μάχη της Κρήτης ως εξής. Το θέαμα των χιλιάδων αλεξιπτωτιστών που πέφτανε κοντά από εκεί, από τα περιβόλια έως στην περιφέρεια Μάλεμε, θα μείνει στη μνήμη μου ως κάτι εξόγως ενδιαφέρον, παρά τα τραγικά συνεπειά του για την Κρήτη.
Τα αλεξίπτωτα με τα διάφορα χρώματά των, άσπρα, κόκκινα, πράσινα, αναλόγως του προορισμού εκείνου που κατέβαινε με αυτό από τον ουρανό, έδιναν ένα θέαμα που δεν μπορώ να το παρομοιάσω εύκολα με καμιά εικόνα από τη σύγχρονη ζωή. Τραγικά πολύχρωμα όρνια που χυμούν στη γη για την αλπαγή του θυράματός των. Τα αερόπλια που εξεκαίνωναν στον αέρα από 40 ή 50 αλεξιπτωτιστά στο καθένα ήσαν μεγάλα και μερικά δεν εδίστασαν να κατέβουν μέχρι του εδάφους για την καλύτερα αποβίβαση ανδρών και υλικού. Η οργάνωση ημιλά το προς την εντέλεια της τραγικότητος. Το κυνήγι όμως που τους έγινε από των ελληνικών και βρετανικών στρατών και από τους πολιτοφύλακας κριτικούς που θυμήθηκαν τα παλιά τους ή το και αυτό από τα πλέον επιτυχημένα και εμπνευσμένα από πατριωτισμό πολεμικά μας κατορθώματα. Πολλούς ρίχναμε με τον τουφέκι πριν πατήσουν στο έδαφος, όπως κυνηγά κανείς τα πετούμενα πουλιά. Οι γυναίκες και τα παιδιά δεν υστέρησαν στον αγώνα αυτών. Η Κρήτη τελικά υπέκυψε κάτω από το βάρος της φοβερότερης πολεμικής μηχανής που είχε γνωρίσει ως τότε ο κόσμος. Αλλά η ηρωική αντίστασή της κίνησε τον παγκόσμιο θαυμασμό. Οι Γερμανοί που υπολόγιζαν ότι θα καταλάβουν την Κρήτη μέσα σε 24 ώρες χρειάστηκαν 10 ολόκληρες ημέρες ώσπου να κατορθώσουν να κάμψουν με την υπεροπλία τους την αντίσταση των υπερασπιστών του νησιού. Οι απώλειες των Γερμανών ήταν περισσότερες από 4.000 αλεξιπτωτιστές. Περισσότερα από 170 αεροπλάνα καταστράφηκαν. Ο ίδιος ο εμπνευστής της 7ης Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών, ο Στούντεντ, δηλώνει: «Ως διοικητής των γερμανικών μονάδων αλεξιπτωτιστών που κατέλαβαν την Κρήτη, συνδέω το όνομα αυτού του νησιού με πολύ πικρές αναμνήσεις. Ομολογώ ότι έπεσα έξω στους υπολογισμούς μου όταν πρότεινα αυτή την επίθεση. Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να χάσω πολύτιμους αλεξιπτωτιστές, τους οποίους είχα σαν παιδιά μου, αλλά και να εκλείψει το σώμα των αλεξιπτωτιστών που είχα εγώ δημιουργήσει. Το σώμα αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε ξανά, επειδή όπως ομολόγησε και ο ίδιος ο Χίτλερ, η Κρήτη απέδειξε ότι οι μεγάλες μέρες των αλεξιπτωτιστών τελείωσαν». Καλωσορίζουμε επίσης στην παρέα μας τον κύριο Καραγιάννη Αθανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο, την κυρία Κόλια Μέρη, Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Καστιώτη Παναγιώτη, Κοινοτικό Σύμβουλο Πολέας Φώκιας, την κυρία Χατζημιχαηλίδου Κέτη, Κοινοτικό Σύμβουλο Αναβίσου. Θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο Σαρωνικού, κύριο Χρήστο Γκίνη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν την πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης Κριτών για την τιμή που με έκαναν να με προσκαλέσουν στη σημερινή εκδήλωση. Να ευχαριστήσω ακόμα να σας πω ότι η σημερινή εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του αριστόδικου τρονικού πρόσωπου του Δήμου Σαρωνικού. Πέρασαν ήδη 82 ολόκληρα χρόνια από την αποφράδα ημέρα την 21η Μαΐου του 1941. Σήμερα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους νεκρούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της μάχης της Κρήτης. Τέτοιες μέρες
δεν είναι μονάχα θλίψης και πόνου για αγαπημένα πρόσωπα, αλλά είναι και στιγμές περισυλλογής. Ουσιαστικά πρόκειται για μια σειρά μαχών και όχι για μία μόνο μάχη. Γιατί η Γερμανίδη αέρος στο νησί δεν έγινε μόνο σε ένα μοναδικό σημείο, αλλά σε πολλά. Τα κεντρικότερα ήταν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το αεροδρόμιο Μάλεμε στα Χανιά και μάλιστα ανεκτοτητές έπεσαν και στο Ρέθυμνο. Και φυσικά είναι μία μάχη ή ένας πόλεμος που περιγράφει και την αντίσταση του ντόπιου λαού στην γερμανική κατοχή και στις αλλεπάλληλες θηριωδίες οι οποίες διαπράχθηκαν στο νησί, είτε ως βαριά και εκτεταμένα αντίπεινα σε πράξεις αντίστασης, είτε ως ανεξέλεγκτες σφαγές του πληθυσμού χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς λόγο και αφορμή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διαβάσω μερικούς στίχους από ένα ποίημα που είναι αφιερωμένο στους ήρωες που έδωσαν τις ζωές τους στη μάχη της Κρήτης. Τη μαύρη φρίκη εσκόρπισαν οι Γερμανοί στην Κρήτη και έκλεισε η πόρτα πένθυμα βουβά σε κάθε σπίτι. Κάθε τραγούδι εσώπασε, κάθε καρδιά ενεκρώθη. Θαρρείς ποτάμι ο θάνατος, πύρινο ολούθε απλώθη. Κι ο εσείς αξέχαστη νεκρή κι αδικοσκοτωμένη, άκλαυτη, αμυρολόγητη, κι αν κοίτεστε θαμένη, εκεί όπου σας εκάρφωσε πικρό θανάτου βόλι, μια μέρα τρυφαρμακερή που είσαι ο χάρος κόλλη. Άκλαυτη, αμυρολόγητη, κι αν κοίτεστε εκεί ακόμα, άγνωστη και αλιβάνιστη, κι αν είναι σας το χώμα εκείνο που σας σκέπασε αξέχαστη νεκρή μας, ιερό βωμό θα στήσουμε βαθιά μες στην ψυχή μας. Βωμό να σας λατρεύουμε και να σας προσκυνούμε. Για τον ηρώον το θάνατο λόγια πικρά μην πούνε. Κανείς μην παραπονεθεί, κανένας να μην κλάψει. Τα ονόματα των ολονών η ιστορία θα γράψει με γράμματα ξαστραφτερά και μέσα από τα χρόνια. Για τον καθένα μας γυρνά της πύρας το σφεντίλι, μια μέρα που δεν προσδοκάς πρωί μεσημέρι δίλη. Καθένας που ζήσε εδώ στη γη και θα πεθάνει, νόμος αλήγιστος, κοινός που όλους τους ανθρώπους πιάνει. Εμείς δεν είμαστε βουνά να στέκουμε πανεώνια, τι σήμερα και τι ταχιά και τι σε 10 χρόνια. Χαράς τον που με θάνατο τον όμοιο με εσάς πεθάνει, κερδίζει δόξας και τιμής αμάρατο στεφάνι. Ας είναι αιώνια η μνήμη του. Καλούμε στο βήμα τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, κύριο Νίκο Πέπα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Τον ευχαριστούμε θερμά που μας τιμάει με την παρουσία του. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητό Δέλτα Σίγμα της Ένωσης Κριτών Σαλονικού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στη σημερινή εκδήλωσή σας για τα 82 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Σήμερα αποδίδουμε ταπεινότητα, τιμή και σεβασμό στους ήρωες προγόνους μας, εκείνους που πάλεψαν και θυσιάστηκαν στον πόλεμο εναντίον του παραλογισμού, του φασισμού, της παραφροσύνης των Γερμανών κατακτητών. Τιμούμε όλοι μαζί σήμερα τη μνήμη των ηρώων κρητικών που αντιστάθηκαν, πολέμησαν, θυσιάστηκαν, αλλά παρέμειναν σταθεροί στις αξίες
και τις αρχές της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Έχουμε όλοι μας υποχρέωση να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τις αξίες και τα ιδανικά των ηρώων μας. Αυτά να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και ελπίδα για μας και τα παιδιά μας. Τέτοιες εκδηλώσεις μνήμης στήριζε και στηρίζει έμπρακτα η Περιφέρεια Αττικής, που θα είναι πάντα συνοδοιπόρος στις πρωτοβουλίες όλων των συλλόγων για να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε και να παραδειγματιζόμαστε από τη γενναιότητα των προγόνων μας. Η μάχη της Κρήτης μας δίνει ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα, ότι όπου ο λαός μας ήταν ενωμένος υπήρξαν πολύ μεγάλα επιτεύγματα. Άρα η ενότητα και οι συγκλήσεις πάντα προσθέτουν και ουδέποτε αφαιρούν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε να έρθει και η πρόεδρος του Αριστόδικου Δήμου Σαρωνικού, κυρία Δήμητρα Ράπτη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι υπόθηκαν πολλά για το ιστορικό γεγονός, για τη μάχη της Κρήτης. Εγώ θα πω απλά ότι χαίρομαι για ακόμη μία φορά που η Ένωση Κρητών, και τους οποίους πρέπει να συγχαρούμε, κρατάνε γερά την ιστορία, τη μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές και περνάνε σε όλους εμάς τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης, και τους ευχαριστούμε θερμά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί είμαστε εδώ σήμερα όλοι για να δούμε τα υπέροχα βίντεο, να θαυμάσουμε τους χορευτές, να ακούσουμε τη λύρα και να περάσουμε έστω μέσα σε αυτή την θλίψη των ημερών με τις πολλές πυρκαγιές, μία ευχάριστη στιγμή. Και θα ήθελα δυστυχώς σε αυτό το σημείο να ενημερώσω όλους τους συνδημότες μας εδώ ότι με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισένδειξη συμπαράστασης στους πληγέντες της φωτιές, οι επόμενες εκδηλώσεις από σήμερα και όλο το καλοκαίρι που έχουν να κάνουν με τον Δήμο Σαρωνικού δυστυχώς ακυρώνονται. Οπότε ας ευχαριστηθούμε τη σημερινή ημέρα και ας τιμήσουμε τους Κρήτες. Καλή συνέχεια, συγχαρητήρια Πρόεδρε και σε όλο το ΔΣ. Συνεχίζουμε την όμορφη βραδιά μας με την απονομή τιμητικής πλακέτας από την Πρόεδρο της Ένωσής μας, κυρία Ελένη Αυγουστάκη Μακροδημήτρη, στο ιδρυτικό μέλος της Ένωσής μας, κύριο Θεόδωρο Ηλιάκη, νομικό σύμβολο του κράτους επί τιμή και συγγραφέα. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύπλευρη προφορά σας ως νομικός σύμβουλος του κράτους επί τιμή και συγγραφέας και μέλος της Ένωσής μας. Το ΔΣ και εγώ προσωπικά θα σας απονεύουμε την τιμητική αυτή πλακέτα ως ένδειξη σεβασμού και αγάπης. Και σας ευχόμαστε να είστε καλά και να μας προσφέρετε πάντα. Βλέπετε κάτι που είναι σημαντικό.
Καλώς ήρθατε στην εκδήλωσή μας αυτή. Μαζί με τις θερμές ευχαριστίες προς την αξιότιμη πρόεδρο της Ένωσής μας και τα λοιπά εκλεκτά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου που αποφάσισαν την βράβευσή μου αυτή, θα πω και λόγω του αποψινού εορτασμού της 82ης επετείου της μάχης της Κρήτης και τη Ματινάδα. Ήρωες πολεμήσανε για λευτεριά στην Κρήτη από τη Μαδάρα ως την κορφή του Γέρου Ψιμονίκιου. Επίσης, επειδή πολλοί έχουμε πάει ή θα πάμε για παραθετικό την ιδιαίτερη πατρίδα μας, θα πω και τη Ματινάδα. Κρήτη μου, είσαι κυβωτός. Το κέντρο του Αιγαίου, πάνω του φύλακου των Θεών, ό,τι είναι πιο ωραίο. Επιπλέον, μαζί με τις θερμές ευχαριστίες μου προς όλους σας, θα σας ευχηθώ όσαν τα τριαντάφυλλα να είναι όμορφη ζωή σας και μυρωμένη με βοδιές κάθε ανατολή σας. Τέλος, για τους νέους φιλότους μας που πρόσφατα θυσιάστηκαν υπέρ μαγαθήκοντος, θα πω «Τι ο Αγγέλους δίλεψε, η μοχθηρή κακία, αλλά η δόξα του στεφάνεσε με την Αθανασία». Σας ευχαριστούμε έως μία ανταπηγή. Ξανά σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς και καλή συνέχεια. Παρακαλούμε να έρθει και ο κύριος Μητυλινάκης να μας μιλήσει για τη σημασία της ημέρας. Καλησπέρα. Για να μην νομίζετε ότι θα καθυστερήσουν, γιατί πολλοί μίλησαν, 7 λεπτά έως 8 περίπου θα σας απασχολήσω. Αν έχετε την καλοσύνη, θέλετε λιγότερο, κανένα. 5 λεπτά, εντάξει. 5 λεπτά γιατί μιλήσαν πολύ. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερως την κυρία Πρόεδρο που μου έκανε την τιμή να με καλέσει για... και λόγω του εδάφους που σας είπα προηγουμένως, αλλά κυρίως των κατοίκων της, μοιάζει με την ιστορία της φωτιάς. Της φωτιάς, τα χαρακτηριστικά της φωτιάς δηλαδή, που είναι αίμα και καταστροφή. Είναι καταστροφή και θάνατος. Αλλά όπως μετά από την φωτιά, μετά από την καταστροφή και το θάνατο περιμένουμε μία αναγέννηση, έτσι ακριβώς είναι και όλοι οι αγώνες του κρητικού λαού, όλης της Κρήτης. Μετά από την περίοδο των κατακτητών, μετά από την διέλευση των κατακτητών που ήταν πάρα πολλοί, που πέρασαν από την Κρήτη και έφευγαν, πάντοτε υπήρχε μία ανάταση, πάντοτε υπήρχε μια καινούργια πνοή, ένας καινούριος λόγος για να υπάρξει Κρήτη. Γι' αυτό ακριβώς έχει μια ιδιαιτερότητα. Τώρα, για τη σημερινή ημέρα σας είπα, θα μιλήσω πολύ λίγο, σας είπα 5 λεπτά. Προσέξτε. Εάν θέλετε να σταματήσω, ευχαρίστω, δεν έχω. Λοιπόν, σας λέω μόνο τα σημεία τα οποία δεν τα είπανε οι προλαγίσαντες και επίσης δεν επέκτησαν στο βίντεο. Προσέξτε. Αρχινάει η μάχη της Κρήτης στις 20 Μαΐου του 1941. Την πρώτη μέρα
υπέφτουν όλοι οι Γερμανοί στο αεροδρόμιο του Μάλεμε και σποραδικά στα άλλα δύο, αεροδρόμια του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Την πρώτη μέρα δεν πετυχαίνουν τίποτα. Τη δεύτερη μέρα καταλαμβάνεται το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Θα θυμάστε όμως ένα και μόνο πράγμα, ότι το ύψωμα 107 που βρίσκεται στις παρυφές του αεροδρομίου, την τελευταία στιγμή που ενώ οι Γερμανοί ήταν έτοιμοι να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους για να καταλάβουν το Μάλεμε και να φύγουν να πιστοχωρήσουν, οπισθοχωρήσαμε εμείς πρώτοι δυστυχώς. Όπως ξέρετε, σας είπαν και από το βίντεο ακούστηκε πολύ, ότι υπεύθυνος για όλη την οχύρωση του νησιού ήταν ένας στρατηγός Νεοζηλανδός, ο στρατηγός Φράιμπεργκ. Η δική μας μεραρχία, η πέμπτη μεραρχία Κρητών, δυστυχώς είχε μεταφερθεί, όπως ξέρετε, στην Αλβανία για να πολεμήσει τους Ιταλούς, όπου και παρέμεινε μέχρι τότε. Ο πόλεμος ήταν τον προηγούμενο χρόνο, αλλά μετά από 6 μήνες η μεραρχία δεν μπόρεσε να κατέλθει στην Κρήτη όπως ήταν σύσσωμη, αλλά διαλύθηκε, αυτοδιαλύθηκε. Οπότε εμείς δεν είχαμε καθόλου ανθρώπους ένοπλους να αντιπαραταχθούν στον Γερμανό, παρά μόνο οι φίλοι και οι σύμμαχοι οι οποίοι είχαν έρθει για να υπερασπιστούν το νησί και οι άμαχοι. Ο άμαχος πληθυσμός είναι η πρώτη συμμετοχή που βλέπουμε στην παγκόσμια ιστορία, τον άμαχο πληθυσμό που ήταν μαζί με τους κατακτητές, μαζί με τους υπερασπιστές του νησιού, τους συμμάχους, για να μπορούν να αντιπαραταχθούν στους Γερμανούς. Το βράδυ λοιπόν, έτσι, να τελειώσω αυτό το ύψωμα 107, το οποίο ήταν δίπλα στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, αν μπορείτε να μην παίζετε Γιώργο γιατί ενοχλούμε. Λοιπόν, το ύψωμα λοιπόν 107, το οποίο ήταν στις παρυφές του αεροδρομίου, λίγο πριν το εγκαταλείψουν, πριν εγκαταλείψουν το αεροδρόμιο ολόκληρο οι Γερμανοί, το εγκατέλειψαν οι δικοί μας. Για το τίποτα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει να θυμάστε. Το δεύτερο σημείο το οποίο πρέπει να μας μείνει είναι ότι ακούστηκε λίγο, αλλά θα το τονίσω, ότι οι αλεξιτοτιστές χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά στην Κρήτη και τελευταία φορά. Δεν ξαναχρησιμοποίησαν οι αλεξιτοτιστές του Χίτλερ. Πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Και το τρίτο, το οποίο σας είπα λίγο πιο μπροστά, ότι για πρώτη φορά σε μάχη, τακτική μάχη, χρησιμοποιήθησαν άοπλος πληθυσμός με κατσούνες, με φτιάρια, με ό,τι άλλο είχαν. Δεν είχαν όπλα, δυστυχώς, για διαφόρους λόγους, δεν είναι ανάγκη τώρα να τους πούμε. Αυτούς τους τρεις λόγους λοιπόν θέλω να τους θυμάστε. Μόνο γι' αυτό ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, πέρασαν τα 5 λεπτά, δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο. Να είστε καλά και του χρόνου να είμαστε εδώ. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον κύριο Τσιγαλίδα Χρήστο, αντιδήμαρχο Σαλονικού.